Κυρίες και κύριοι, μήνυμα αισιοδοξία με χμή τις πρώτες ενδείξεις για σταδιακή ανάσχεση της ανεργίας επιχείρησε να στείλει ο Πρωθυπουργό στο πλαίσιο σύσκεψης το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου με τους Υπουργούς Οικονομικών Ανάπτυξης και Εργασίας. Η παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά έρχεται σε μια στιγμή που στο εσωτερικό της κυβέρνησης διατηρείται η διελκυστίνδα για την επίσπευση της μείωσης του ΦΠΑ που θέτει επιτακτικά ο Ευάγγελος Βενιζέλο. Ενώ πάντως μια σειρά αποζητήματα έχουν επιβαρύνει τις τελευταίες μέρες το κλίμα στην κυβέρνηση, αύριο ο Σαμαρά και Βενιζέλο κάνουν την πρώτη κοινή του εμφάνιση στην Ολυμπία Οδό, όπου ξεκίνησαν και πάλι οι εργασίε. Μαζί η απουσία του Φώτη Κουβέλη στο εξωτερικό θα είναι και ω εκπρόσωπο τη Δημάρου βουλευτή Νίκο Τσούκαλη. Θα δούμε όλα τα γεγονότα αναλυτικά λοιπόν με τον Στράτο Μπαλί, τον Χρήστο Κούτρα και τον πρόδρομο Παπαϊλιόπουλο. Να παρακολουθήσουμε πρώτα στο ρεπορτάζ τι είπε για την ανεργία ο Πρωθυπουργό σε μια πρώτη ένδειξη ότι η ανεργία που επισήμως έχει καταγραφεί τον Ιανουάριο στο 27,2% αρχίζει να σταματά την ξέφρενη ανωδική της πορεία κατέληξε η σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για τα θέματα απασχόλησης και επιχειρηματικότητας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Υπουργός Εργασίας το πρόγραμμα Εργάνη που συγκεντρώνει ηλεκτρονικά σε πραγματικό χρόνο τις απολύσεις και τις προσλήψεις κατέγραψε για πρώτη φορά θετικό ισοζύγιο. Συγκεκριμένα το Μάρτιο οι προσλήψεις ήταν κατά 8.950 περισσότερες και τον Απρίλιο κατά 15.200. Έχουμε λοιπόν μια πρώτη ένδειξη ότι η αύξηση της ανεργίας έχει αρχίσει να φρενάρει. Το τονίζω ότι είναι μόνο ένδειξη, αλλά είναι μια ένδειξη ισχυρή που μένει να επιβεβαιωθεί τους επόμενους μήνες ότι πρόκειται για μια τάση. Ότι η αύξηση της ανεργίας ουσιαστικά έχει φρενάρει και ότι αντιστρέφεται σε σταδιακή μείωση την ίδια στιγμή, σύμφωνα με έρευνα τη ICAP σε 1085 εταιρείε με τζίρο 1 εκατομμύριο ευρώ και πάνω, μία στι δύο σχεδιάζει να προχωρήσει σε επενδύσει μέσα στο 2013 και τα μισά από αυτά τα επενδυτικά σχέδια προβλέπουν τη δημιουργία θέσεων εργασία. Η εικόνα αλλάζει, η κοινωνία σύντομα θα νιώσει τη διαφορά και η ελπίδα που ήδη κερδίζει έδαφος θα κυριαρχήσει και πάλι. Οι άνεργοι πάντως σε επίσημες καταγραφές έχουν ξεπεράσει το 1.300.000 οθώντα την κυβέρνηση να εκταμιεύσει 2,9 δις από τα προγράμματα του Κοινωνικού Ταμείου με στόχο να ωφεληθούν 715.000 άνεργοι, ενώ προωθείται και από το ΕΣΠΑ πάνω από ένα δι για την ενίσχυση επιχειρήσεων που αυξάνουν τι θέσει εργασία του. Το ΠΑΣΟΚ, πάντω, και με σημερινή ανακοίνωσή του, τόνισε ότι επιμένει στην άμεση πρόωθηση των προτάσεών του για στήριξη 500.000 ανέργων. Αυτέ θα πρέπει να ενταχθούν στο πολυνομοσχέδιο που θα συζητηθεί τι επόμενε ημέρε στη Βουλή, ώστε η κοινωνία να δει πω οι δημοσιονομικοί και διαρθρωτικοί στόχοι συμβαδίζουν με τη μέση. Για κοινωνική συνοχή και απασχόληση. Η σημερινή σύσκεψη και οι δηλώσει του Πρωθυπουργού δίνουν μια ακόμη απάντηση σε όσου επιχείρησαν και επιχειρούν να εμφανίσουν το πρόγραμμα ανάσχεση τη ανεργία ω ρουσφέτη. Την ανάγκη να υπάρξουν έκτακτα μέτρα για του άνεργου συζήτησε και ο φω τη κουβέλη με τον Επίτροπο Απασχόληση Λάσλο Άντορ. Μαζί με τα προγράμματα υποστήριξη των νέων για ένταξη στην αγορά εργασία, πρέπει να υπάρξει άμεση παρέμβαση για του ανέργου που ζουν σε νοικοκυριά που δεν έχουν κανέναν εργαζόμενο. Αυτό αφορά πάνω από 400. 400.000 οικογένειες, επίσης για ανέργους άνω των 55 ετών με παροχημένες ειδικότητε. Ο κύριος Σαμαράς ζει με το σύνδρομο του Ζαπίου, ενώ ο ελληνικός λαός ζει την πραγματικότητα της εξαθλίωσης των μνημονίων. Ο Σαμαράς επιμένει στα ψέματα και τα κενά λόγια που οδηγούν στην καταστροφή της χώρας. Ο Πρωθυπουργό με προκλητικό τρόπο καλεί το λαό να δεχτεί τη σφαγή και να περιμένει τα δίθεν ωφελή μιας καπιταλιστική ανάπτυξη. Πάμε λοιπόν πρώτα στον Στράτο Μπαλή. Στράτο, επιχείρηση τόνωση του ηθικού σήμερα από τον κύριο Σαμαρά. Ε, πέλεξε να εκπέμψει κάποια θετικά μηνύματα για ένα από τα πιο καυτά, ίσω το πιο καυτό μέτωπο για την κυβέρνηση, αυτό τη ανεργία. Η ανεργία, η οποία έχει αγγίξει πλέον επίπεδα που προκαλούν ήλιγκο. Και αυτή η παρέμβαση σία του Πρωθυπουργού δείχνει ότι δεν έχει καμία άλλη έννοια στο κεφάλι του εκτό από το θέμα τη ανεργία. Και ε, δευτερεύον θέμα, το θέμα τη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Γιατί, Γιατί σύμφωνα με τι πληροφορίε, ο κύριο Σαμαρά εκτιμά ότι το θέμα τη ανεργία συνδέεται ευθέω και με την κοινωνική συνοχή αλλά και με την πολιτική κατάσταση στη χώρα. Ε, τώρα, οι εκτιμήσει που κάνει ο Πρωθυπουργό βασίζονται σε κάποιε ενδείξει που ε, έχει ότι μπορεί σιγά-σιγά το κλίμα να αλλάζει. Και γιατί το λέμε αυτό, Διότι εκτιμά και αυτό θα περιγράψει αύριο στο Υπουργικό Συμβούλιο ναι. ότι η Ελλάδα κλείνει ένα πολύ δύσκολο κύκλο διαπραγματεύσεων με την Τρόικα. Ε, αυτό που σημειώνει ο Πρωθυπουργό είναι ότι για πρώτη φορά, άλλωστε, η Τρόικα φεύγει από την ε, Ελλάδα και δεν έχει ζητήσει μέτρα, ενώ για πρώτη φορά συζητά να μειωθούν ε, φορολογικοί συντελεστέ. Πού εδράζει αυτή την αισιοδοξία του κύριου Σαμαρά, Καταρχήν, ότι προχωράει η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, κάτι που είναι καταρχην οτι προχωρα η ανακεφαλαιοποιηση των σημασία για την κυβέρνηση. Δεύτερον, ότι ξεκινούν και πάλι τα μεγάλα έργα που εκτιμάται ότι θα δώσουν ε, δεκάδε χιλιάδε νέε θέσει εργασία. Ενώ ταυτόχρονα προχωρούν και ε, απελευθερώσει σε κάποια επαγγέλματα που μέχρι σήμερα παραμένουν κλειστά. Αυτά θα τα περιγράψει ο κύριος Σαμαράς αύριο στο ε, Υπουργικό Συμβούλιο, δίνοντας ένα σύνθημα για αλλαγή σελίδας. Ότι πλέον δεν συζητά κανείς για μέτρα, αλλά η μάχη θα πρέπει να δοθεί στις επενδύσεις, στις αποκρατικοποιήσεις και στην καθημερινότητα των πολιτών. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ο κύριος Σαμαράς το αμέσως προσεχές διάστημα κάνει ένα πολύ σημαντικό ταξίδι στην Κίνα, για επενδύσει, διότι υπάρχει πολύ μεγάλο κινέζικο ενδιαφέρον για πολλού τομεί ελληνική οικονομία. Και οι πληροφορίε λένε από το α... Το ότι αντίστοιχα ταξίδια σχεδιάζονται εντό και εκτό Ευρώπη. Ναι. Πρέπει να πούμε ότι πολλά επενδύει ο κύριος Σαμαρά στα στοιχεία που έχει στα χέρια του για την ε, τουριστική περίοδο, εκεί όπου mm -hmm. η κυβέρνηση εκτιμά ότι η αύξηση μπορεί να φτάσει και στο 20%, καθώς ε, περιμένουν στην κυβέρνηση ότι στην Ελλάδα θα έρθουν περίπου 17 εκατομμύρια τουρίστες. Όλο αυτό το πλαίσιο μαζί με τα ενθαρρυντικά στοιχεία που έχουν στην κυβέρνηση για την ανάσχεση της ανεργίας, δεν πιστεύει ο κ. Σαμαράς ότι έγινε κάποιο θαύμα με το να δημιουργηθούν περισσότερες, 15.000 περισσότερες θέσεις ναι, απασχόλησης. Για τάση, για τάση μίλησε Ακριβώς. και είπε είναι είναι να επιβεβαιωθεί τους επόμενους μήνες. Είναι μία ένδειξη, δεν ε, θεωρεί ότι ε, έγινε κάτι τρομερά σημαντικό, όμως δείχνει μία τάση και μία αλλαγή κλίματος, ψυχολογίας ναι. στην αγορά και αυτό θεωρεί ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στο πλαίσιο αυτό που μα περιέγραψε και η αυριανή επίσκεψη στα οδικά έργα που ξεκινούν στην Ολυμπία Οδό. Μαζί με τον κύριο Βενιζέλο, αν ήταν εδώ ο κύριο Κουβέλη, θα ήταν και εκείνο μαζί. Πάει στη θέση του ο κύριο Τσούκαλη. Και αυτό παρά το ψυχροπολεμικό κλίμα που επικρατεί στην κυβέρνηση τι τελευταίε εβδομάδε. Ε, νομίζω ότι είναι φανερό το πολιτικό μήνυμα που θέλει να δώσει ο κύριο Σαμαρά με αυτή την κίνηση, δηλαδή να πάει μαζί με τον κύριο Βενιζέλο και αν ήταν φυσικά και ο κύριο Κουβέλης εδώ στην επανέναρξη των έργων στην Αθηνών Πατρών στο Ζευγολατιό Κορινθίας Είναι πολιτικό ο συμβολισμό και ε, θεωρώ ότι δείχνει και ότι ε, ο κύριο Σαμαρά. Επιχειρεί να μείνει μακριά από αυτέ τι ε, τριβέ των τελευταίων ημερών, θέλοντα να δείξει ότι δεν τον ενδιαφέρουν ούτε οι έξι θέσει των αναπληρωτών, ούτε οι συζητήσει που γίνονται για τον ανασχηματισμό, αλλά θέλει να καταπιάνεται με αυτά τα θέματα που θεωρεί ο ίδιο ότι είναι μείζωνα και κομβική σημασία, όπω για παράδειγμα η ανεργία. Και σε κάθε περίπτωση να δείξει ότι αυτή τη στιγμή για την κυβέρνηση την τρικοματική έχει πολύ μεγάλη σημασία να προχωρήσει μπροστά με συγκεκριμένε δράσει που θα έχουν αποτέλεσμα στην πραγματική οικονομία, στην πραγματική πολιτική και όχι να αναλώνεται σε συζητήσεις που αφορούν ίσως τον ανασχηματισμό ή πόσοι θα πάνε αναπληρωτές ναι, υπουργοί ή ποιος θα είναι διοικητής στον ΟΑΕΔ.